Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε κάτι πολύ σοβαρό. Η στρατηγική λέει πολύ ορθά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζεις τις πιθανότητες του αντιπάλου σου, όταν αυτός λέει ότι μπορεί να επιτεθεί ή θα σε βλάψει ή θα σου κάνει κακό. Εξετάζεις τις ικανότητες του. Και η Τουρκία, η κατοχική Τουρκία, έχει τις ικανότητες να κάνει αυτά τα οποία λέει. Στην Ελλάδα υπάρχει η αποτρεψική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων. Στην Κύπρο έχω την εντύπωση και θεωρώ ότι μαζί με μέναν και πολλοί άλλοι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Επομένως, εφόσον το συνδέεται και πολύ σωστά με το θέμα των προεδρικών εκλογών, θεωρώ ότι ας είμαστε λίγο πιο πρακτικοί. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, διαχρονικά, οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα τα οποία τις στήριζαν, κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν, έχουν καλλιεργήσει μία πολιτική η οποία δεν είναι διεκδικητική και έχουν αφήσει την Τουρκία στο ατιμόρυτο. Ο δικός μας υποψήφιος, ο Χρήστος Χρήστου, ήταν αυτός ο οποίος ούκο λίγες φορές είχε πει και έχει πει ότι πάση θυσία πρέπει να αποκτήσει η εθνική φρουρά ανατρεπτική ικανότητα, ικανή, σε περίπτωση επίθεσης, ναι, να μην πάμε σαν τα αρνιά στη σφαγή. Και θα θυμίσω επίσης την πρόταση για επανασύσταση, επαναλειτουργία, όπως θέλετε πέστε το, του δόγματος, του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Κύπρου. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η στρατιωτική συμφωνία, όχι αμυντική απλά, Ελλάδος-Γαλλίας, με αντίστοιχη και με εμάς. Να κάνουμε εφόσον... και εμείς μια Κύπρος-Γαλλία, λέτε. Υπάρχει η δυνατότητα, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως έχουν γίνει και με το Ισραήλ. Να σας θέσω το κρίσιμο ερώτημα που παίζει από χτες. ΝΑΤΟ ναι ή όχι, κύριε Σούβλη? Κοιτάξτε, και να θέλαμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλουμε. Λόγω του βέτο. Να σας πω εγώ τη δική μου άποψη. Ναι. Εάν η Κύπρος αποφάσιζε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και σίγουρα θα προβάλλει η Τουρκία βέτο, όπως έχει προβάλει και στην περίπτωση Φιλανδίας, Σουηδίας και ούτω καθεξής, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, η διεκδικητική ναι, πολιτική, τότε να θεωρεί βέβαιο και δεδομένο το δικό μας βέτο για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το συμφέρον της Κύπρου λέει να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, ναι, τότε να ενταχθεί. Ανταλλάξουμε βέτο δηλαδή? Λοιπόν, δεν είναι ανταλλαγή βέτο, είναι θέμα της διαφύλαξης των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Μάλιστα. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτή είναι η λύση. Η λύση με τα καλά και τα κακά της είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια, όσο και αν μας απογοητεύει πολλές φορές. Αλλά όπως και να έχει, χρειαζόμαστε να φύγουμε από την πολιτική του εφησυχασμού. Μάλιστα. Πάντως δεν λέτε ξεκάθαρα ο υπουργός εξωτερικών μας, ναι, στο ΝΑΤΟ. Να σας πω, ο υπουργός εξωτερικών έχει δώσει όλη την προσοχή του, ας πούμε, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Ναι. Τη στιγμή που βλέπετε, περιγράφετε κι εσείς, βλέπουμε καθημερινά όλοι μας τις απειλές, τις οποίες εξτομίζουν και ο Τούρκος πρόεδρος και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι. Δεν είναι της παρούσης, εγώ θεωρώ, συζήτηση για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Η ευρωπαϊκή οικογένεια, η Ευρώπη, η οποία ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, μέχρι στιγμής δεν έχει διέξει την απαιτούμενη στήριξη προς τη δική μας πλευρά. Ευχαριστούμε. Κύριε Σούβλη. Και στο τέλος, πριν ολοκληρώσετε, θα σας ρωτήσω και κάτι για τα προεκλογικά, σας το έχω κρατημένο. Πάμε. Τα μέτρα οικοδομήσεις της εμπιστοσύνης δεν πρόκειται να επιφέρουν καμία λύση στο Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και ως τέτοιο δεν το παρουσιάζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις στο εξωτερικό. Από τα χρήματα του Ταμείου Αμυντικής Θωράκευσης, το λένε υποστράτηγοι, στρατηγοί και ούτω καθεξής, θα μπορούσε η Κύπρος να αποκτήσει και αεροπορία και
και ναυτικό. Ούτε το ΝΑΤΟ θα μας σώσει, παραπέμπω στις δηλώσεις του διοικητή, του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος έπαιξε πάλι την πάπια και τον Πόντιο Πιλάτο μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας με τις πρόσφατες απειλές. Ούτε η Ρωσία, ούτε το ξανθογένος, ούτε η Ευρώπη. Πρέπει να δούμε τα συμφέροντα του ελληνισμού, πρέπει να δούμε πώς διαφυλάσσουμε την κυπριακή δημοκρατία. Η μισή μας πατρίδα είναι ημικατεχόμενη και πρέπει να αντιληφθούμε ότι η συνταγή είναι απλή. Ενδυναμώνουμε την αποτρεψική ικανότητα της άμυνάς μας και ενισχύουμε την εθνική φρουρά. Επανασύσταση του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Κύπρου και το θέμα των συμμαχιών που σας ανέφερα προηγουμένως. Στρατιωτικών συμμαχιών, όχι απλά αμυντικών. Τα λεφτά τα έχουμε για όλο αυτό? Λεφτά να τρώνε κάποιοι με 10 χρυσά κουτάκια και εκατομμύρια, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο το πάμε. Για την άμυνά μας και την ασφάλεια μας δεν τα έχουμε? Τα 158-160 εκατομμύρια για επιδόματα αιτητών πολιτικού ασύλου που δεν είναι πρόσφυγες, τα έχουμε. Και τα 3/4 είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 1/4 είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και για την άμυνά μας και την ασφάλεια μας δεν τα έχουμε? Μπορώ να δώσω και άλλα παραδείγματα. Ναι. Και καταλήγοντας, 14 του Απρίλη, πριν 3 μήνες, το ΕΛΑΜ είχε καταθέσει ψήφισμα στη Βουλή για επιβολή κυρώσεων, σύσσωμα, έτσι, διότι είναι ωραίο να λέμε όλοι ότι ο εχθρός ναι είναι η Τουρκία και όχι τα πολιτικά κόμματα μεταξύ τους, αλλά όταν το ΕΛΑΜ στη Βουλή κατέθεσε ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής και κατοχής, επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, όπως έχει επιβληθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, το πέταξαν τα υπόλοιπα κόμματα σε την Επιτροπή Εξωτερικών. Λες και θα εξετάσει η Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής αν έγινε εισβολή ή κατοχή, αν υπάρχει καταπάτηση και ούτω καθεξής. Να πείτε, Δημήτρη, συγγνώμη που διόπτω, πρώτα διαδικαστικά όλα τα ψηφίσματα στέλνονται πάντοτε στην Επιτροπή Εξωτερικών πρώτα για να τα συζητήσει στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι διαδικαστικό όμως, αγαπητή μου Σάβια. Απλώς διευκρινίζω τις διαδικασίες. Ξέρω, το ξέρω, αλλά μπορούσε να γίνει αυτό ως ένα βήμα. Έτσι, καταδίκης. Επειδή δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε και άλλο γύρο, δεύτερο γύρο το ΕΛΑΜ τι ψηφίζει στις προεδρικές? Υπάρχει δεύτερος γύρος? Λέτε να μην υπάρξει? Όχι, θα υπάρξει, αλλά για μας αυτή την ώρα είναι όπως που δεν υπάρχει. Για μας για την ώρα υπάρχει μόνο δεν πρώτος γύρος. Δεν μπορείς να το ρίζεστε κάπου. Έχουμε τρία σενάρια. Δεν θα αποφασίσουν δεύτερο γύρο προς το παρόν μετά. Αγαπητέ μου Χρήστο, δεν θα επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή το ΕΛΑΜ τι θα κάνει τη δεύτερη Κυριακή. Επικεντρώνεται. Τι δεν θα κάνει? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτή τη στιγμή πρέπει πάση θυσία να λάβει τα καλύτερα δυνατά ποσοστά για την πρώτη Κυριακή. Ναι. Τη δεύτερη Κυριακή δεν αποφασίζουν δύο ή τρία άτομα. Θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, θα αποσταλούν επιστολές και γιατί όχι να γίνουν και συναντήσεις στους δύο επικρατέστερους. Αναλόγως των απαντήσεων θα ληφθούν και ανάλογες αποφάσεις. Αυτό ακούγεται σαν συναλλαγή όμως, θα γίνουν συναντήσεις και αναλόγως των απαντήσεων. Δεν είναι συναλλαγή. Θα συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση, μπαίνετε σε κυβέρνηση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το βλέπετε όμως. Θα το βλέπατε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εάν μπορούσε να εμβολιάσει το ΕΛΑΜ σε ένα νέο σχήμα κυβερνητικό με κάποιες από τις θέσεις και την δράση του, γιατί όχι? Μάλιστα. Καταληκτικό. Καταληκτικό 10/10. Θα κλαίμε επί ρηπίων, αγαπητέ κύριε Μιχάλαρε, αν δεν φέρουμε το μυαλό μας από εκεί που το έχουμε. Εχθρός είναι η Τουρκία γενικώς και όχι μεταξύ μας το κόμμα.